Μηνύματα έστειλε αυτή τη φορά, Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Ο Ρώσος ηγέτης με μια ακόμη αντιδυτική προγραμματικού χαρακτήρα ομιλία υπογράμμισε ότι η Ρωσία επιστρέφει, εδρεώνει και αυξάνει την κυριαρχία τη ω παγκόσμια δύναμη. Βρίσκεται μάλιστα, όπω είπε, στην πρωτοπορία για μια δικαιότερη διεθνή τάξη πραγμάτων. Ο αγώνα τη Ρωσία για την κυριαρχία τη έχει εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και θύμισε ότι στο παρελθόν η Ρωσία και ο πολιεθνικό λαό τη σταμάτησαν όσου διεκδικούσαν παγκόσμια κυριαρχία μια σαφή αναφορά στον Απολέοντα και τον Χίτλερ που νικήθηκαν από τη Ρωσική Αυτοκρατορία και τη Σοβιετική Ένωση αντιστοίχω. Ο Πούτιν είπε ότι η σημερινή Ρωσία δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη τη διάλυση τη Ρωσική Αυτοκρατορία και τη Σοβιετική Ένωση, αλλά να διδαχθεί από αυτά. Είπε ότι αγωνίζεται για την ελευθερία όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και ολόκληρου του κόσμου από του απεικιοκράτε χαρακτήρισε μάλιστα τη σημερινή κατάσταση ως μια παγκόσμια δικτατορία του ενός ηγεμόνα, προφανώς εννοεί τις Ηνωμένες η οποία είναι ετοιμόροπη και επικίνδυνη για τους γύρω της. Σκοπό τη ε, σκοπός της Δύσης, είπε ο Πούτιν, είναι να διαμελήσει και να καθυποτάξει τη Ρωσία και τους λαούς της. Ποτέ δεν το έχει κρύψει, είναι ολοφάνερο αυτό σήμερα mm -hmm. κατά τον Ρώσο ηγέτη. Γι' αυτό και η Μόσχα θα αντιμετωπίσει ως επίθεση εναντίον της κάθε απόπειρα επέμβαση στα εσωτερικά της. Κατά λοιπόν. τον κύριο Πούτιν, ο οποίο επανέλαβε πολλά για τι παραδοσιακέ αξίε που υπερασπίζεται, mm -hmm. η πολυμορφία του ρωσικού πολιτισμού είναι ακατανόητη για του δυτικού ρατσιστέ και απεικιοκράτε όπω του χαρακτήρισε, εκτιμώντα ότι σήμερα η ρωσοφοβία και άλλε μορφέ ρατσισμού και νεοναζισμού είναι ουσιαστικά η επίσημη ιδεολογία τη Δύση. Σα ευχαριστούμε πολύ.